Βάλατε θέματα πολύ σημαντικά. Μου επιτρέπετε όμως να κάνω με ένα πολύ μικρό σχολιασμό όσον αφορά τον Υπουργό Επικρατείας και αυτό το κείμενο το οποίο είχε αναφέρει, ειδικά με την μελέτη των τριών, γιατί είχε βγει μια μελέτη τριών ερευνητών της Τραπέζης της Ισπανίας, μέσω της οποίας μας έδειξε ότι πράγματι το ΦΠΑ, σε αντίθεση με αυτά που λέει η κυβέρνηση εδώ, έχει περάσει στη μείωση των τιμών των καταναλωτών. Και ο κύριος Υπουργός, τώρα ως οικονομολόγος δεν ξέρω ως τι, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκε και είπε ότι η μελέτη αυτή δεν δείχνει αυτό το πράγμα, αλλά για 2 εβδομάδες μειώνεται και από εκεί και πέρα ξαναπαίρνει την άνοδο. Νομίζω ότι η μελέτη, όποιος τη διαβάσει, γιατί πρέπει να πω προσοχή στη μελέτη. Τώρα ποια μελέτη? Ωραία. Λοιπόν, ναι, προσοχή στη μελέτη, διότι πρέπει να τη διαβάζουμε προσεκτικά. Η μελέτη και οι τρεις ερευνητές, και σας διαβάζω ακριβώς το τι είναι, έχει περάσει κατά τους, έχει περάσει μείωση από το στα αγαθά που μειώθηκαν από 4 στο 0 και από 10 στο 5 σχεδόν ολοκληρωτικά για μια περίοδο τουλάχιστον 17-18 εβδομάδων. Μετά, όσοι καταλαβαίνουν από οικονομία, εξαντλείται σιγά σιγά αυτή η επίδραση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έπεσε στο 0, αλλά έπεσε στο 70. Επομένως, σύμφωνα με τα λόγια της μελέτης, υπάρχει η μείωση σαφής και η λειτουργία σαφής της μείωσης του ΦΠΑ κατά τη μελέτη, εννοώ, έτσι δεν σημαίνει ότι όλα είναι σωστά σύμφωνα με τη μελέτη, αλλά μέχρι να βγει μια άλλη μελέτη που να λέει ότι αυτή η μελέτη δεν είναι σωστή γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να δεχτούμε αυτά τα οποία λέει η συγκεκριμένη μελέτη. Επομένως, διαψεύδεται ρητά. Κάτι βελάκια που είχε, κάτι σχέδια που είχε κάνει ο Υπουργός για να δείξει ότι μόνο για 2 εβδομάδες μειώθηκε. Προσέξτε, να σας πω κάτι τώρα, βέβαια, ίσως να μην τα καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά που λέω, αλλά χρειάζεται να τα πω. Η μελέτη δεν δείχνει ότι μειώνονται συνέχεια οι τιμές των τροφίμων. Η μελέτη δείχνει πόσο μειώνονται οι τιμές των τροφίμων στους οποίους επιβλήθηκε το ΦΠΑ σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα που δεν μειώθηκε το ΦΠΑ. Με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός μεγαλώνει τις τιμές των προϊόντων, δεν σημαίνει ότι οι τιμές μειώνονται. Οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται, αλλά με λιγότερο ρυθμό τα προϊόντα που επιβλήθηκε το ΦΠΑ σε σχέση με τα προϊόντα που δεν επιβλήθηκε το ΦΠΑ. Σαφές. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Απόλυτα ο διαχωρισμός. Απόλυτο. Ακούστε, λοιπόν, στην Ελλάδα. Ναι, θα το δημοσιεύσω και όλα είναι έτοιμο για δημοσίευση. Να το κάνετε και θα έχει και ενδιαφέρον. Αλλά κοιτάξτε. Ναι, και, το δεύτερο είναι ότι τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, η μείωση αρχίζει από τον Γενάρη του 2023, το ΦΠΑ δηλαδή. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων από το Γενάρη του 2022, ένα χρόνο πριν. Είναι πλαστά τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει. Πριν το μεγάλο ερώτημα. Ναι, καλά κάνατε. Πριν το μεγάλο ερώτημα. Μπλέκουμε πολλά πράγματα χωρίς να δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Πράγμα, μάλλον το καταλαβαίνω, αλλά δεν μου επιτρέπετε να το πω. Πριν το μεγάλο ερώτημα που σας έθεσα, μιας και ξεκινήσαμε από την Ελλάδα και καλώς. Κοιτάξτε, δεν ξέρω εγώ αν στους δείκτες χαμηλώνει και ο ρυθμός του πληθωρισμού. Εγώ ξέρω τι καταλαβαίνει ο κόσμος στην ακρίβεια από το σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή και την καθημερινότητά του, μέχρι τα τιμολόγια ρεύματος που παίρνουν την ανηφόρα. Έχετε από δει. 1η Ιουλίου, μέχρι το γεγονός ότι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη πάμε ανάποδα εξαήμερο εργασίας. Αυτό είναι η νέα νομοθεσία. Όλο αυτό το πακέτο θα σας ρωτήσω ευθέως και δεν θα μπούμε άλλο στην Ελλάδα. Γιατί δεν ομολογείται από το πολιτικό σύστημα διαχρονικά και ιδίως από μια κυβέρνηση τώρα που είναι 5,5-6 χρόνια, ότι μιλάμε για μια κλειστή καρτελοποιημένη οικονομία χωρίς παραγωγική βάση, αυτά που έχετε πει, που όσο σβήνουν οι μικροί, μεσαίοι, οι μεγάλοι όμιλοι πια
κάνουν το παιχνίδι. Γιατί δηλαδή κοροϊδευόμαστε εδώ? Δεν κοροϊδευόμαστε, απλώς η κυβέρνηση δεν θέλει να παραδεχτεί αυτό που εξάλλου, έτσι, με απλά πράγματα, αποτελεί την πεπτουσία της πολιτικής της. Η πεπτουσία της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης είναι ότι οι μεγάλοι, πέστε το όπως θέλετε, όμιλοι, πέστε το ό,τι θέλετε, καρτέλ, πέστε το όπως θέλετε, θα δημιουργήσουν πλούτο και ανάπτυξη, άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε, και μετά αυτός ο πλούτος θα αρχίσει να διαχέεται προς τα κάτω. Αυτό είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτή είναι η λογική της οικονομικής πολιτικής του νεοφιλελευθερισμού, η οποία δικτυώνεται και σε μια σειρά άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες αυξήσεις παρά μόνο όσον τους αναλογεί από την αύξηση της παραγωγικότητας. Ψέματα, ούτε αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται με τα στοιχεία κτλ. Κτλ. Ότι δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να αυξηθούν οι μισθοί, πρέπει να μειωθούν και το κόστος των επιχειρήσεων, δηλαδή το μη μισθολογικό κόστος να το μειώσουμε. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει και ο Μακρόν, και είδατε που έχει πάει, και μια σειρά όλες οι πολιτικές. Επομένως, δεν μπορεί να παραδεχτεί, μάλλον το παραδέχεται, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί με τον τρόπο που το λέτε εσείς. Την αναποτελεσματικότητα αυτή της συγκεκριμένης πολιτικής, την οποία εξαναγκάζουν οι εκλογές, μακάρι να γίνονταν εκλογές κάθε χρόνο στις χώρες, και εξαναγκάζουν τώρα, δηλαδή πώς έβαλε 33% φορολογία στους ενεργειακούς κολοσσούς. Τους μάτωσε, κύριε Μελά, τους μάτωσε. Στα υπερκέρδη. Πώς έγινε να πούμε αυτό το πράγμα, γιατί αυτά τα 33% που θα βάλει θα τα δώσει στους συνταξιούχους, δεν τα ήξερε, δεν μπορούσε να το κάνει προηγουμένως. Άρα οι εκλογές είναι αυτές που πιέζουν. Άρα λοιπόν, εγώ θα ευχόμουν να γίνονται εκλογές κάθε χρόνο και να μπορέσουν οι άνθρωποι, μπας και μπορέσουν, και ζήσουν λίγο καλύτερα. Αλλά δυστυχώς λοιπόν, δεν γίνονται. Για πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Γιατί εσείς προτρέπατε σε εύλογο χρόνο να ξανααναλύψουν τον Keynes. Αυτοί δεν ανακαλύψαν Keynes. Όχι Σικάγο μετά τις ευρωεκλογές σχολή. Ανακαλύψαν ό,τι πιο extreme, ακραίο. Θα κάνουμε οικονομία πολέμου και όπου βγει. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δομημένη πάνω σε αυτό το δόγμα της οικονομικής πολιτικής και προσπαθεί με διάφορους τρόπους, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση πολύ χειρότερη σε σχέση με τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με την Κίνα, προσπαθεί με την είχε και δόντια να βρει τρόπους να μεγαλώσει το εισόδημά της, δηλαδή να μεγαλώσει το ΑΕΠ, να μεγαλώσει την πίτα που υπάρχει στην... Βεβαίως υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να μεγαλώσει αυτή η πίτα, αλλά αυτοί εδώ επιδιώκουν αυτή τη στιγμή να μεγαλώσουν λίγο την πίτα ή να προσπαθήσουν, γιατί ακόμα δεν το έχουν κάνει, διαμέσου μιας αμυντικής πολιτικής και δημιουργίας αμυντικών μηχανισμών με αφορμή το θέμα της Ουκρανίας. Θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν κάτι άλλο, δηλαδή αυτό που μπορούσαν να κάνουν τα τελευταία 10 χρόνια, όταν τα έκανε εκείνα, όταν τα έκανε οι ΗΠΑ, να δημιουργήσουν εκείνες τις εταιρείες τεχνολογίας και να αναπτύξουν την τεχνολογία και την κοινοτοπία στην Ευρώπη, η οποία η Ευρώπη έχει μείνει όχι πίσω, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω τελευταία. Να σας το πω αυτό προς επίρρωση των όσων λέγω. Προσπαθούν να έρθουν σε συνεννόηση με τις κινέζικες εταιρείες που παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους βάζουν δασμούς για να τους εξαναγκάσουν να έρθουν στην Ευρώπη να εγκατασταθούν και να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Άκουσον, δηλαδή η Ευρώπη όχι έχει μείνει πίσω στην τεχνολογία, αλλά εκλιπαρεί και την Κίνα, η οποία έχει προχωρήσει στον τομέα αυτό, να έρθει στην Ευρώπη να συνεργαστεί με τις ευρωπαϊκές εταιρείες και οι ευρωπαϊκές εταιρείες να πάρουν την τεχνολογία των Κινέζικων. Ωραία πράγματα. Άρα σήμερα που υπάρχει και πολιτικός αναβρασμός, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, που αλλού θα, Γερμανία. Μάλιστα. Και Ιταλία. Και Ιταλία, σωστά το λέτε. Και Ιταλία. Οι δημοτικές εκλογές κάτι δείχνουν. Ακριβώς. Οι δημοτικές εκλογές, το Παρτίτο Δημοκράτικο κέρδισε 5 μεγάλες πόλεις. Μάλιστα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, το ερώτημα είναι σε ποια βάση, με ποια οικονομία, με ποια παραγωγή, με ποια βιομηχανία. Μήπως εδώ η Ευρώπη αποκαλύπτει αυτό ακριβώς που είπατε, ότι στο δίπολο Κίνας-ΗΠΑ πληρώνει το μάρμαρο αυτής της σύγκρουσης ως θεραπενίδα των επιλογών που έχει κάνει η Ουάσιγκτον, η οποία για την πάρτι της καλά κάνει. Εδώ. Τις
Συμφωνώ απολύτως. Εξάλλου δεν είναι πρώτη φορά που το λέω και το υποστηρίζω. Η Ευρώπη, ό,τι είχε, η προσπάθεια που έκανε, ας πούμε, σε μια περίοδο, θυμάστε την περίοδο του Ιράκ, όπως η Ιράκ και ο Ζρέντερ έκαναν προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ανεξαρτησία στην Ευρώπη, ή μετά η Μέρκελ που προσπάθησε τελικά και να πει ότι η Ευρώπη ήταν ανεξάρτητη σε συνεργασία με τη Ρωσία και κτλ. Κτλ. Αυτά διαλύθηκαν. Ο πόλεμος της Ουκρανίας και η ανεξήγητη αφελής, δεν μπορώ να την καταλάβω, ανεξήγητη θέση της Ευρώπης στο θέμα της Ουκρανίας και την έκανε να πάει πάλι κάτω, τελείως 100% κάτω από το άρμα των ΗΠΑ της Αμερικής και να γίνει όχι θεραπενίδα, κάτι χειρότερο από θεραπενίδα για τις ΗΠΑ της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Η προηγούμενη διοίκηση της Κομισιόν δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο αμερικανόδουλη επιτροπή από, αυτή που έχουν, από αυτές που έχουν περάσει τα τελευταία 30-40 χρόνια από την Ευρώπη. Επομένως σήμερα η Ευρώπη, εκτός ότι είναι θεραπενίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαρτάται πλέον 100% από τις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και αμυντικά και από την κάλυψη της πυρηνικής ασπίδας, αλλά και από το θέμα της βιομηχανίας, ενεργειακά, της βιομηχανικής ανάπτυξης. Μάλιστα. Και της ανάπτυξης οικονομίας. Και σιγά σιγά, όπως βλέπετε, τρώγεται σιγά σιγά αλλά σταθερά, έτσι, μειώνεται το κοινωνικό κράτος και το οποίο καυχάτω η Ευρώπη. Πού ήταν η διαφορά της Ευρώπης? Η διαφορά γιατί ήταν το κοινωνικό κράτος και ήταν και στα δικαιώματα, δηλαδή στο κράτος δικαίου το οποίο υπάρχει. Αυτά τα δύο έχουν αρχίσει όχι να υποχωρούν, σιγά σιγά κοντεύουν να καταρρεύσουν. Μάλιστα. Επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί καυχόμεθα για το διαφωτισμό, για το κράτος δικαίου, για το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη κτλ. Βεβαίως ακόμα είμαστε λιγάκι καλύτερα σε αυτά τα πράγματα από αυτό που συμβαίνει στις άλλες χώρες. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Και αυτό ίσως είναι το τελευταίο επιχείρημα της καθιστικής τάξης της Ευρωπαϊκής. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή στο δρόμο μας έχουμε εκλογές προεδρικές στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν πάβει να είναι υπερδύναμη, με λαχάνιασμα. Όμως, θα σας το πω, έχω την αίσθηση ότι με αυτή την οικονομία πολέμου θα την υπερβεί την κρίση της με σοβαρές ενδοανισότητες, θα την υπερβεί όμως την κρίση της πώς πουλώντας όπλα, πολύ απλά στους Ευρωπαίους. Αυτό θα κάνει. Και βάζοντάς τους να πληρώσουνε από εδώ και κάτω, ομά και κοινικά, το τίμημα της όποιας ασφάλειας έτσι όπως τη λανσάρουν. Θα το πληρώνετε. Εάν έρθει ο Τραμπ θα το πει με πολύ εμφατικό τρόπο. Κατά συνέπεια, η Αμερική κουτσά στραβά θα πορευτεί. Η άλλη πλευρά, έχουμε καταλάβει, καταπίνει τα πάντα. Η Ευρώπη, επανέρχομαι, πώς πρέπει να κινηθεί? Υπάρχει τώρα η μάχη των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Αν βάλετε κάτω τα οικονομικά προγράμματα της Λεπέν και του Λαϊκού Μετόπου, δεν συζητώ για του Μακρόν, το έχουμε καταλάβει, είναι ακριβώς την αντίθετη βάση. Ναι, κοιτάξτε, έχει πολλά στοιχεία κοινά τα δύο προγράμματα όσον αφορά ορισμένα θέματα της οικονομικής πολιτικής, αλλά έχουν και έντονες διαφοροποίησεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε μεγάλη απορία. Πώς πρέπει να κινηθεί? Εγώ νομίζω, δηλαδή νόμιζα εξ αρχής με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και εδώ λάθεψα, ότι η Ευρώπη έπρεπε να είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, έπρεπε να είναι μια δύναμη η οποία να κοιτάξει πώς μπορεί να θέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στις δύο μεγάλες δυνάμεις, πώς να τελειώνει ο πόλεμος, πώς να βρεθεί ένας τρόπος να διευθετηθεί το θέμα της Ουκρανίας με τον α ή β τρόπο. Τώρα δεν είναι θέμα και συζήτηση αυτό το πράγμα. Και μάλιστα με δεδομένα τα αποτελέσματα επί του πεδίου, όχι γενικά και αόριστα. Όχι γενικά και αόριστα. Εμείς παλεύουμε πόσα χρόνια, το 1974, για να 50. Φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. 50. Φεύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Πώς θα φύγουν, έτσι, με τον αέρα, με τα ψηφίσματα? Επομένως, θα έλεγα ότι η Ευρώπη πίστευα ότι έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά και επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει σαφέστατα η οικονομική πολιτική. Δηλαδή πρέπει να επικεντρωθεί στην τεχνολογία, στην καινοτομία και επίσης να σταματήσει αυτές
πώς θα το πούμε, την εντύπωση ότι όλα θα προέλθουν από τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Το δημόσιο, οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να παίξουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και επίσης πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη ότι δεν είναι ενοποιημένη. Ανά πάσα στιγμή και στο πρώτο τράνταγμα μπορούν να έχουμε θέματα και προβλήματα που είχαμε και παλαιότερα. Δηλαδή αυτή η ένωση δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει, κατά την άποψή μου, όταν συμβούν πράγματα τα οποία απέφχομαι αυτή τη στιγμή. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ευρώπη, αλλά δεν βλέπω ηγεσίες ικανές ή που να μπορούν να σκεφτούν και να αναστοχαστούν αυτά τα θέματα. Εδώ κύριε Μελά, με συγχωρείτε, ξαναπάμε με τα Δαφνών, δεν ξέρω αν θα μπλοκάρει. Κυρία Ντελάιεν, είναι το κλασικό παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τι έχει κάνει τα τελευταία 5 χρόνια, μπορείτε να μου πείτε. Σας είπα ότι είναι η χειρότερη πρόεδρος που έχει υπάρξει, κατά την άποψή μου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου λέει εδώ πέρα δεν υπάρχει χειρότερη, δηλαδή. Ο φίλος Αναστάσης μου λέει, γιατί λέει οι διαφορές μεταξύ Βορρά-Νότου αυλήθηκαν. Εδώ το μοντέλο είναι να είμαστε τα γκαρσονάκια τους. Προσέξτε, τα γκαρσονάκια τους. Μονόπαντα έναν κακέκτυπο τουρισμό πια βιομηχανοποιημένο και να εγκαταλείψουμε τα πάντα. Δέστε λέει για παράδειγμα την Ελλάδα. Ούτε πρωτογενή τομέα, ούτε μεταποίηση, ούτε βιομηχανία, τίποτα. Τίποτα. Σύμφωνοι. Όμως εδώ πρέπει να βάλουμε και τους δικούς μας. Έτσι, έχουν και ευθύνη. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται αυτά μας οι Ευρωπαίοι, σαφέστατα κάνουν αυτό το καταμέρισμα εργασίας, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά οι δικοί μας δεν ανθίσταται καθόλου. Ίσα-ίσα υπερακοντίζουν σε αυτή τη λογική. Και δεν βλέπουν, παραδείγματος χάρη, ότι ο υπερτουρισμός πλέον είναι εμφανές ότι καταστρέφει την Ευρώπη και καταστρέφει κυρίως τον νότο της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι? Και εμείς δεν παίρνουμε κανένα μέτρο, δεν κάνουμε καμία σκέψη, καυχόμεθα για εκείνο και το άλλο, για το β και το γ. Έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε σε μία ανώδικη πορεία ως Ευρώπη. Είμαστε σε μία καθοδική πορεία η οποία δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος της. Είναι δύσκολο, δηλαδή δεν θέλω να το προβλέψω αυτή τη στιγμή. Θα κλείσω με ένα εύστοχο ερώτημα κατά τη γνώμη μου του φίλου μου του Αναστάση Λί. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Μελά. Και επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο του για τον Γκέινς, θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Ακόμη και αν μιλήσουμε για ένα νέο New Deal στην Ευρώπη, να θυμίσω ότι στην Αμερική το New Deal βασίστηκε στην οικονομία πολέμου, βεβαίως τη μετέτρεψε μετά σε μαζικές δημόσιες επενδύσεις. Στην Ευρώπη πάμε σε New Deal με οικονομία πολέμου, καθόλου δημόσιο και αποθέωση των ολιγαρχών. Αυτό είναι. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά που μόλις πριν είπα. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Όπως πάτε, παράδειγμα, όχι στην Ευρώπη, πάτε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα. Η εντύπωση είναι ότι όλα θα τα κάνουν οι ιδιώτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται. Θα γίνουμε δεν ξέρω εγώ τι να. Αν εξακολουθήσει αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο γι' αυτό το δημόσιο, ο δημόσιος τομέας, το δημόσιο νοικοκυριό, να το πω έτσι. Ας αφήσουμε το δημόσιο τομέα που ακούγεται άσχημα. Το δημόσιο νοικοκυριό πρέπει να υπάρξει πάλι στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη λόγω του πολιτισμού της, του διαφωτισμού της και της πορείας των τελευταίων 300 χρόνων χωρίς το δημόσιο νοικοκυριό που την έφερε εδώ που την έφερε. Διότι χωρίς το δημόσιο νοικοκυριό δεν θα είχαμε αυτά τα επιτεύγματα που έχει η Ευρώπη μέχρι το 2000, ξέρω εγώ, μέχρι το 1990. Πριν σας αποχαιρετήσω, άλλο ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου ερώτημα του φίλου του Νικόλα Λί, πριν κλείσει τον κύριο Μελά. Ρώτησε τον, σε παρακαλώ. Αποκλεί το ενδεχόμενο οι μεγάλοι παίκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, να κάνουν κάποια στιγμή το κουμάντο τους, θεωρώντας ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι βαρύδια για τους ίδιους και να μας ακουνήσουν αυτοί το μαντίλι πριν από οποιαδήποτε άλλη κουβέντα, δηλαδή να σπάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το υπονόησα αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά πάντοτε υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πραγματικά δεν έχει γίνει ενοποίηση,
και σιγά σιγά διαφοροποιούνται και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι όπως ήταν στην αρχή. Έχω την εντύπωση ότι σε ένα μεγάλο κραδασμό, εάν δεν μπορεί να αντέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρώ, νομίζω ότι τα μεγάλα κράτη μπορούν πολύ πιο εύκολα από τα μικρά κράτη να τραβήξουν το δικό τους δρόμο. Δεν είναι εύκολο αυτό που λέω και δεν το εύχομαι καθόλου, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει, και μάλιστα μπορεί να γίνει, προσέξτε, επειδή συνεχίζουν μια οικονομική πολιτική και μια γενικότερη πολιτική που φέρνει στα όρια τους ευρωπαϊκούς λαούς. Στοχοποιούνται συνέχεια οι ευρωπαϊκοί λαοί. Γιατί ανεβαίνει η άκρα δεξιά? Έτσι εκ Θεού. Λέει ανεβαίνει η άκρα δεξιά. Μα γιατί ανεβαίνει η άκρα δεξιά? Θα μας απαντήσει κανένας. Φταίνε οι ελίτ. Φταίνε οι κύριοι που διοικούν την Ευρώπη τόσα χρόνια. Γιατί η Λεπέν ανεβαίνει? Γιατί ο Βίντερ στην Ολλανδία ανεβαίνει? Γιατί εκτός εάν θεωρούν ότι αυτό το οποίο θα συμβεί του συμφέρει, δηλαδή θα ενσωματώσουν σιγά σιγά αλλά σταθερά την ακροδεξιά στην καθιστική ατάξη, στις καθιστικές ελίτ, και επομένως όλη η Ευρώπη θα πάει προς τα δεξιά και πιο πέρα όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, τα δικαιώματα και πάει λέγοντας, τις πολιτικές ελευθερίες. Κωνσταντίνος Αν Μελάς. Αυτό είναι το σχέδιο, είναι πιο τρομακτικό από τη διάλυση της Ευρώπης.